κίνδυνο που θα το κουβαλήσω και πάνω στα εξειδικευμένοι για συμπλοκές σε λοιπόν, δεν καταλαβαίνουμε γιατί κλείνεται και την πόρτα του λιμάνιου. Η πόρτα του λιμανιού γιατί έκλεισε. Δεν εξηγούνταν. Έξαρτε τα σύνορα δεν έχουν δουλειά. Σας λέει η κυβέρνηση να κλείνετε το λιμάνι, να τα σφραγίζετε. Ποιον φυλάτε, οι δολοφόνοι φύγανε από μέσα. Φυλάτε τον τουρκικό αρματολόγο και τα υπόλοιπα πλοία. Ναι, όμως μεταφέρεται στην κυβέρνηση σας ότι είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Είναι απαράδεκτα. Είναι δημόσιος χώρος, όπως είναι και το λιμάνι δημόσιος χώρος και δεν μπορεί να τους φραγίζει η αστυνομία. Από το λαό, ο οποίος διαμαρτύρεται και διαμαρτύρεται γιατί ενδεχομένως άνδρες από αυτούς που έχετε εδώ μαζί σας αύριο να βρεθούν αλλού και να μην γυρίσουν όρθιοι, να γυρίσουν ξαπλωτοί. Έχει συμβεί αυτό στην ελληνική ιστορία. Να μην τα ξεχνάμε τα διδάγματα. Εκφράστε και εσείς την αντίρρησή σας αν έχετε. Θα σας θυμίσω ότι το 99 όταν σφασόταν η Ιουγκοσλαβία οι συνάδελφοί σας είχαν βέλει ανακοίνωση και λέγανε ότι δεν θέλουμε να είμαστε μπράβοι των ατοϊκών. Μη μας χρησιμοποιείτε γι' αυτό. Δείξτε κι εσείς τα πατριωτικά σας αισθήματα, το ανάστημά σας. Και έχει ερμηνεί.